Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό τέθηκε επίσημα σε ισχύ από την 1η Ιουλίου. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, 26 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα συνολικά 27 είχαν ήδη συνδεθεί στο δίκτυο του συστήματος και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν εκδοθεί 200 εκατομμύρια πιστοποιητικά. Το Euronews με την Εφη Κουτσοκώστα πήγε στο αεροδρόμιο των Βρυξελών την ημέρα που θεωρείται η πιο πολυσύχναστη από την αρχή της κρίσης. Όμως, η αεροπορική βιομηχανία προειδοποιεί ότι το πιστοποιητικό COVID απέχει πολύ από το να λειτουργήσει. <σομιλικές> Πρόκειται για μια πολύ αναμενόμενη λύση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, καθώς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πιστοποιητικό στο έπακρο. Αν σήμερα σκανάραμε τον κωδικό QR που συνοδεύει το πιστοποιητικό, θα βλέπαμε μόνο αν πρόκειται για έγκυρο ή άκυρο κωδικό. Δυστυχώ, εντό τη Ευρώπη, ακόμα και εντό τη Ευρώπη, κάθε χώρα εξακολουθεί να έχει του δικού τη περιορισμού, που σημαίνει ακόμα και οι επιβάτε που είναι πλήρω εμβολιασμένοι, ίσω να πρέπει να κάνουν αρνητικό PCR τεστ για ορισμένε χώρε. Και αυτό σημαίνει ότι αν γνωρίζουμε μόνο αν ο κωδικό είναι έγκυρο και όχι το λόγο πίσω από αυτόν, τα δεδομένα είναι ανεπαρκή. Σχεδόν 20.000 επιβάτε έφτασαν στο αεροδρόμιο των Βρυξελών και η πλειοψηφία του εμφανίστηκε ενθουσιασμένη που μπόρεσε να ταξιδέψει ξανά. Η Ευρύν επισκέπτεται την οικογένειά τη ύστερα από πολύ καιρό και παρά τον ενθουσιασμό τη γι' αυτό, λέει στο Euronews ότι για εκείνη το πιστοποιητικό COVID είναι άχρηστο. Δεν είμαι πλήρω εμβολιασμένη, οπότε δεν με βοηθάει. Το πιο σημαντικό είναι το PCR test για μένα. Ο Γκλέν, που πηγαίνει για διακοπέ στην Ελλάδα ύστερα από 18 μήνε παραμονή στο σπίτι, ήταν προετοιμασμένο για μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά η διαδικασία εδώ, 4 ώρε νωρίτερα, οπότε τώρα ξεκουραζόμαστε. Έχουμε τώρα χρόνο να πιούμε και μια μπύρα. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα παραμένει ο κατακαιρματισμό των ταξιδιωτικών πολιτικών μεταξύ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Επίτροπο Δικαιοσύνη διαβεβαιώνει ότι το πιστοποιητικό μπορεί να το λύσει. Κανονικά, με βάση τον κανονισμό, με το πιστοποιητικό θα είναι αρκετό. Εκτό αν υπάρχουν κάποιε αρνητικέ εξελίξει που σχετίζονται με κάποιε μεταλλάξει που προκαλούν ανησυχία, όπω η μετάλλαξη Δέλτα. Το πιστοποιητικό υποτίθεται ότι καταργεί την ανάγκη για συμπληρωματικό έλεγχο ή καραντίνα κατά την άφηξη σε άλλη χώρα. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι δυνατό για ένα κρατοσμέλο να εισαγάγει περιορισμού, εάν η υγειονομική κατάσταση τη χώρα ή τη περιοχή από την αφηξη σε αλλη χωρα ωστοσο εξακολουθει να ειναι δυνατο για ενα μελος να εισαγαγει προέρχεται ο ταξιδιώτη επιδεινωθεί.